αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η Αθήνα είναι στα χειρότερά της. Για να σου πω, είπαμε πολλά, αλλά να σου πω έτσι ένα, όχι πολιτικό, τόσο άσχημη δεν ήταν ποτέ. Παθαίνω θλίψη και ξέρω ότι εγώ μένω στο κέντρο και είμαι φανατική του κέντρου, που θα μπορούσα να μένω σε ένα βόρειο προάστιο κλπ. Και το πατρικό μου μόνος είναι στο Παπάγου. Το λατρεύω το κέντρο της Αθήνας και λατρεύω και το σπίτι μου, γιατί βλέπω όλη την Αθήνα σαν να είναι πολύ όμορφη, επειδή το πάρκο μπροστά. Αυτό το πάρκο, εάν δεν το κάνουμε όλη η γειτονιά μαζί, εγώ θα κάνω αγωγή στην περιφέρεια. Δεν μπορεί να είναι ένα τόσο όμορφο πάρκο, το οποίο θα έπρεπε, έχει ακόμα την ταμπέλα, δώσαν 9 εκατομμύρια για την ανάπλαση του πάρκου, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν κλείνουν οι πόρτες, είναι γεμάτο ναρκωμανείς, που δεν έχω τίποτα κατά των ανθρώπων, θέλω να τους βοηθήσουμε. Δεν μπορεί να είναι εδώ και να τρυπιούνται όλη νύχτα και διάφορα άλλα που γίνονται στο πάρκο. Το παιδί μου δεν μπορεί να κυκλοφορήσει μόνο του, να πάει ούτε απέναντι στο περίπτερο και εμείς κλειδώνουμε την πόρτα του κήπου. Μιλάμε για το πεδίο του Άριος. Μιλάμε για το πεδίο του Άριος, που είναι ένα από τα δύο μεγάλα πάρκα που έπρεπε να έχει σε σλόγγ, πώς το λένε, συντριβάνια, παιδικές χαρές, καφέ, να πηγαίνει τζάμπα ο κόσμος και να κάθεται. Είναι τραγική η κατάστασή του. Και ο κάθε ένας που πάει στην περιφέρεια λέει ότι θα το φτιάξει. Λοιπόν, εγώ θα του κάνω μήνυση. Ως άτομος, μην ταινίσει. Πραγματικά στο λέω, είμαι μέχρι εδώ. Μετά, ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι που είναι πιο προχωρημένοι, υποτίθεται, αυτή η κυβέρνηση. Τι κάνει στα πανεπιστήμια. Αυτό δηλαδή είναι δημοκρατία τώρα. Το ότι, ναι, εμείς δεν αφήνουμε να πάει η αστυνομία. Πηγαίνουν οι φοιτητές και παρακαλάνε να πάει η αστυνομία. Μπορεί να αποκεφαλίζουν τα αγάλματα, να βάφουν τον παλαμά, να τα κάνουν όλα. Γιατί, ρε παιδί μου, σε ποια χώρα γίνεται αυτό. Έχουμε κόμπλεξ, μήπως και δεν μας θεωρήσουν δημοκράτες. Μα είμαστε δημοκράτες, εμείς δημιουργήσαμε. Κάτι κόμπλεξ υπάρχει εδώ με τη δημοκρατία. Δηλαδή, έχεις δει στην Αγγλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, που είναι τα πανεπιστήμια, είναι ο ναός της πόλης, να υπάρχει αυτό το χάλι. Είναι λες και έχουμε κόμπλεξ ότι αν πούμε να μπει η αστυνομία θα πούνε ότι δεν είμαστε δημοκράτες. Γιατί δεν είμαστε δημοκράτες. Έχεις δίκιο. Αυτό είναι ο καημός μου εμένα αυτή τη στιγμή. Ότι βλέπω την Αθήνα και καταστεναχωριέμαι, επειδή κυκλοφορώ στο κέντρο. Ή ας πούμε βγάλανε τους μετανάστες, ωραία, πολύ σπουδαία πράξη, ότι είναι πιο δημοκρατικό, φύγανε από την Αμυγδαλές. Και πού πήγαν. Πήγανε στην Ομόνια και πεθαίνουν της πείνας και τρυπιούνται και βεβαίως θα κλέψουν σε λίγο. Αν δεν βρούμε μία λύση πού να τους πάμε, πού τους βγάζεις να τους πας αυτούς τους έγνους ανθρώπους. Έχεις δίκιο. Αυτά με απασχολούν. Γιατί ξέρεις, πολύ ωραία και χαίρομαι με αυτή την επιτυχία τεράστια που έχω, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος πια σε αυτή την πόλη. Χάσαμε αυτή την αθωότητα που είχαμε, που ευτυχώς εμείς την έχουμε ζήσει και την έχουμε προλάβει. Εσύ πιο μικρή, αλλά και εσύ την έχεις προλάβει. Δηλαδή, κυκλοφορούσαμε στην Αθήνα, γυρνάγαμε στις 4 το πρωί, εγώ έφευγα από το θέατρο, 1,5 μόνη μου, δεν σκεφτόμουν ποτέ. Ποτέ οι Έλληνες δεν ήταν επιθετικοί ότι θα μου συμβεί κάτι. Και γλεντάγαμε με το κέφι μας και με όλα. Εδώ δεν τολμάμε πια να κυκλοφορήσουμε.